Και είπε και ο Στέφανος Κύρος, αφηγήθηκε το περιστατικό εκεί με τον κύριο Μητσοτάκη, αυτά τα σκηνοθετημένα. Στέφανε Χίο, δες και εσύ λοιπόν τώρα κατά την προχθεσινή επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη εκεί στο Πέραμα, πώς αντιμετωπίστηκε ως, εντάξει δεν τον είπαν Μωυσή, Μεσσία, αλλά κάπως έτσι. Για δείτε το. Πρόεδρε της κυβερνήσεως, η πόλη της εργατιάς και της ναυτοσύνης σε υποδέχεται όχι γιατί σε ψήφισε ως πρώτη επιλογή με 38,5%, αλλά γιατί μετά τις εκλογές από την επόμενη μέρα επέδειξες ενδιαφέρον για αυτήν την ναυτοσύνη και σήμερα υλοποιείς την κατάρτιση των ΙΕΠ και των ΚΕΕΠ ώστε οι μαθητευόμενοι στην ναυτιλία σε συνδυασμό με τους εργοδότες να βρίσκουν πλέον δουλειά στον τόπο μας. Ορίστε κύριε Χίο, το 41% που διαμαρτύρεστε, εκεί είναι ο επανεκλεγής μετά από πόσα χρόνια, λέει πόσες τετραετίες ο κύριος Λαγουδάκος, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, είδα όμως δίπλα τον κύριο Τραγάκη. Ο κύριος Τραγάκης δεν είναι δίπλα εκεί ο βουλευτής 40 χρόνια. Ορίστε. Κοιτάξτε, αύριο θα αποδειχτεί, για να μην απερατολογούμε, ότι και αυτός εκεί ο Λαγουδάκος πρέπει να είναι και πατριωτάκι μου αυτός. Ρε πατριωτάκι, τι είναι αυτά που λες ρε. Και αυτός θα αποδειχτεί ότι ή χαρτζηλικωμένος είναι, ή δωτός, ή τον έχουν στήσει, τον έχουν σκηνοθετήσει. Κομπάρσος. Εκλεγμένος δεν είναι. Δεν ξέρω τι είναι. Και ο άλλος εκεί έλεγαν ότι εμφανίστηκε ξαφνικά από το πουθενά σαν το Clint Eastwood. Μέσα από το πουθενά σε ένα τεράστιο θεσσαλικό κάμπο εκατοντάδων χιλιάδων στρεμάτων ξαφνικά έσκασε μύτη ο Λούκι Λουκ, ο οποίος ήξερε από παλιά τον πατέρα του πρωθυπουργού και γνώρισε και το γιο του και ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένος. Και αυτός μπορεί να αποδειχτεί ότι μπορεί να ήταν πιζόν από το ναυάγιο της Φαλκονέρας, το ομώνυμο σύριαλ του Μέγκα. Και να σώθηκε από το ναυάγιο της Φαλκονέρας, από το Ηράκλειον και να εμφανίστηκε μπροστά στον κύριο Μητσοτάκη, το σωτήρα του. Ακούστε, αυτά είναι παραμύθια. Αυτά είναι για τους χαχόλους. Και έχουν βάλει και 2-3 θιές εκεί, 2-3 θιές της ρούχας και χειροκροτάνε. Μπράβο, Κούλη, μπράβο! Και με πήρε μια προχτές, για να έχουμε και το αυτό και κλείνω με αυτό, να μην αυτόνουμε, και με πήρε μια προχτές και μου λέει, είδες, μου λέει, τη μασκάτα με λομακάνω, 14, τι ψήφισες, τι ψήφισες! Νέα Δημοκρατία, μου λέει, κλειστό τηλέφωνο, κλειστό τηλέφωνο! Λοιπόν, έχουν το θράσος να κλαίγονται, να με ψημυρούν και να λένε ποπό, η ακρίβεια. Τους άκουγα σήμερα στα καθεστωτικά κανάλια. Είχαν μαζέψει κανένα τσούρμο εκεί πέρα, τους είχαν δώσει κανένα δεκάρικο στον καθένα, τους είχαν στήσει εκεί μπροστά και λέγανε 12 είχε πέρσι, λέει, οι κουραμπιέδες, φέτος έχουν 14. 14 λέει, είχαν 16, φέτος έχουν τα μελομακάρονα. Ποιος θέλει γι' αυτό, η ακρίβεια. Ποια ακρίβεια, από την Ουκρανία λέγανε. Και μετά πάρ' το δεκάρικο. Έτσι δουλεύουνε. Τι πρέπει να κάνουμε κι εμείς δηλαδή, να στείλουμε κομπάρσου και να τους δίνουμε από ένα δεκάρικο στον καθένα, ναι. Είναι καλά συντονισμένο, κύριε Καψαμπέλη, το σύστημα Μητσοτάκη. Δεν είναι αστείο. Δεν θα τελειώσουμε εύκολα με αυτούς. Δεν θα τελειώσουμε εύκολα με αυτούς. Είναι βιομήχανοι της απάτης. Είναι λοποδίτες της απατεωνιάς. Δεν θα τελειώσουμε εύκολα με αυτούς. Από πίσω ένα ολόκληρο σύστημα που τους στηρίζει. Εγώ το έχω πει πολλές φορές. Δεν είναι, είναι σκηνοθεσία ολόκληρη. Εκεί στήθηκαν μικρόφωνα, Λαγουδάκος. Πατριωτάκι μου. Τον δω. Τον πετύχω, δεν τον πετύχω. Θα μάθω. Έχουν στήσει ολόκληρο, κάθε φορά στήνουν από ένα μικρό στούντιο στις διελεύσεις που κάνει ο κ. Μητσοτάκης στις περιοδίες. Τι νομίσατε ότι είναι, ξέφραγο Αμπέλη, άντε Γιούρια πάμε. Όχι. Είναι οργανωμένο το έγκλημα. Πολύ οργανωμένο.